Ναι, αλλά το κοτόπουλο πρέπει να φάει 20% πρωτεΐνες. Πώς θα γίνει το 9-20? Θα βάλετε σόγια, 22%. Σόγια. Χωρίς σόγια δεν είναι τίποτα στην Ελλάδα. Προσέξτε όμως. Το 10% είναι 4,4 και άλλο, 10, το άλλο 10% 8,8 και 10. Και 10 που έχουμε 20. Έλα, κύριος, έχετε ακούσει ποτέ στη Βουλή των Ελλήνων, στη Βουλή των Ελλήνων, να μιλούν για τη ζωοτροφή? Να μου το πείτε και με το μάθω κι εγώ. Πότε μίλησε το ελληνικό κράτος για τη ζωοτροφή η οποία διοικεί τον κόσμο, επαναλαμβάνω? Το πετρέλαιο σαφώς έχει αλλάξει την όψη του κόσμου. Σαφώς το πετρέλαιο, αλλά το πετρέλαιο το ξέρουμε 150 χρόνια. Σωστά, μάλιστα. Πριν δεν είχαμε πετρέλαιο. Αυτή η υπόθεση ξεκίνησε με τη βιομηχανική επανάσταση που έγινε στην Αγγλία, όταν λόγω του καρβούνου κάνανε την ατμομηχανή. Την ροή του Watt. Την ροή του Watt. Άρα δεν μου λέτε, οι Αθηναίοι πολεμήσαν τους Σπαρτιάτες. Τα 400 π.Χ. ψιμπλήν. Υπήρχε πετρέλαιο τότε? Όχι. Οι Πέρσες πολεμήσαν τις Έλληνες. Το Μαραθώνα, τη Σαλαμίνα και τα λοιπά. Δεν ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι? Πώς ζούσαν? Με ζωοτροφές. Η ζωοτροφή διοικεί τον κόσμο, κύριε κύριοι. Οι Κινέζοι είναι 1.300.000. Και δεν έχουν αυτοκίνητα. Δεν έχουν ελικόπτερα. Αλλά τρώνε. Εάν λοιπόν σας λένε ότι το πετρέλαιο παίζει μεγάλο ρόλο, το πετρέλαιο, σαφώς. Αλλά σας ρωτώ εγώ, εάν έχετε, είσαστε Έλληνες, το 40, δεν πεθάνατε από την πείνα? Πέθανε κανένας Έλληνας το 40 από έλλειψη πετρελαίου? Αλλά από έλλειψη τροφής πεθάνε πλειστιώσει. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι οι Έλληνες δεν έχουμε μάθει την αλήθεια, μας λένε μόνο ψέματα. Ρωτώ τον κύριο Καραμανλή, πότε είπατε ποτέ για τη ζωοτροφή, κύριε Καραμανλή? Πείτε μια κουβέντα που είπατε περί της ζωοτροφής. Κύριε Παπανδρέου, πέρα βρέχει. Πέρα βρέχει. Και ρωτώ, Παπαρίγα, συνασπισμός, όλα περί ανέμων και υδάτων, όλα γενικά και αόριστα. Συγκεκριμένα δεν υπάρχει τίποτα. Η Αθήνα έχει τουλάχιστον 50.000 μουριές και τα φύλλα της μουριάς είναι 26% πρωτεΐνες. Τα φύλλα της μουριάς. Κανένα ζώο δεν θέλει να φάει παραπάνω από 20. Οι τροφές του Θεού προς τον άνθρωπο είναι τρεις. Πρωτεΐνες ή λευκόματα, υδατάνθρακες ή ζάχαρα, λίπη και έλαια. Αυτές είναι οι τρεις τροφές του Θεού προς τον άνθρωπο. Και αν εμείς οι Έλληνες είχαμε ασχοληθεί με τον τεράστιο πλούτο της Ελλάδος πρωτίστως λόγω της μεγάλης διαφοράς του κλίματος από την Πελοκόννησο και όπως είμαστε Αφρική και βάζαμε μουριές και δεδρό δημητική, κύριε Υπουργέ της Γεωργίας, και είχατε φυτέψει εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια δέντρα δεδρό δημητικής και μουριές σε όλη την Ελλάδα, θα ήμασταν εξαγωγός χώρα κρέατος και όχι εισαγωγός χώρα κρέατος που είμαστε. 2 γραμμάρια ζάχαρη παράγουν 1 γραμμάριο ενόπνευμα. Και η Ελλάδα τι κάνει? Κλείνει τα αποστακτήρια και η αλογοσκούφη. Θυμόστε το γράμμα που σας έστειλα και η αλογοσκούφη. Του λέω το εξής του κύριο αλογοσκούφη. Δεν είναι τα πράγματα έτσι απλά, κύριε Υπουργέ, όπως νομίζετε. Είναι πολύ μπερδεμένα τα πράγματα. Και του λέμε τον κύριο αλογοσκούφη. Εδώ, προς τον Υπουργό Οικονομικών, κύριο Αλογοσκούφη, Αθήνα, 1η 8 του 2006. Κύριε Υπουργέ, διάβασα τον νόμο σας περί αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων, ο οποίος όμως προστατεύει τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου, αλλά όχι του ελληνικού λαού. Κλείνετε τα αποστακτήρια υπνοπνεύματος μετά από 2 μήνες.
και δεν τους επιτρέπεται να παράγουν εθιλική αλκοόλ, ενώ θα μπορούσαν. Δεν υπάρχει καμία επιχείρηση να δουλεύει 2 μήνες και να κάθεται 10. Ξέρετε κανιά δουλειά εσύ έχει γίνει να δουλεύει 2 μήνες και να κάθεται 10. Να τη μάθω κι εγώ. Όπως κάνει το ελληνικό κράτος. Το προδοτικό ελληνικό κράτος. Και μου κάνει διαμήνυση. Αν αυτά που λέω δεν είναι αλήθεια, μου κάνει διαμήνυση. Μόνο το υλικό το κράτος το κάνει αυτό. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν αφήνει τα προστακτήρια να παράγουν όσο ενώμενα μπορούν και αυτό να το χρησιμοποιείται προς παραγωγή κινητηρίου δυνάμεως όπως κάνει η Βραζιλία και άλλες χώρες. Η πατρίδα μας πετάει 1 εκατομμύριο τόνους φρούτα και δεν υπάρχει κανένα φρούτο χωρίς ζάχαρη. 2 γραμμάρια ζαχάρου παράγουν σχεδόν 1 γραμμάριο ενωθυλικής αλκοόλης, η οποία δυστυχώς εισάγεται σε μεγάλες ποσότητες. Αν την εξάγεται. Σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, διότι εσείς είστε ο αρμόδιος υπουργός, να μου καθορίσετε σύνθεση που θα έχει σε μεγάλο ποσοστό εθελική αλκοόλη και αυτή η σύνθεση να είναι κινητήριος για μηχανές ντίζελ, μηχανές αυτοκινήτων, αεροπλάνων, ελικοπτέρων, βιομηχανίων κλπ. Είναι καιρός, πιστεύω, πατέρα μας να ασχοληθεί με την υψηλή τεχνολογία και όχι με τις αρλούμπες. Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ότι δεν υπάρχουν κανένα προϊόν του μυαλού της Ελλάδος υψηλή τεχνολογία. Πετάμε 300.000 τόνους πορτοκαλιά στην αγωλίδα, ενώ δεν μπορούσαν να παράγουν, αφού το ξέρουν, στο ηλιακό εξαντήριο, άρσινη τροφή και θηλυκή αλκοόλ. Και τα λοιπά, κατά λοιπά. Αυτή είναι η ουσία, κυρίες και κύριοι. Εάν η Ελλάδα